Όμως είναι αυτό που σε κάνει και πιο συμπαθητικό. Ναι, αλλά πολλές φορές και αντιπαθητικό. Γιατί 50% λέει ότι είμαι συμπαθητικός, 50% λέει ότι είμαι αντιπαθητικός. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι το 70% του κόσμου που με βλέπει στη τηλεόραση δεν έχει έρθει να φάει εστιατόριο. Για να έχει άποψη και κρίνει. Όπως και συνάδελφοι κρίνουν χωρίς να έχουν έρθει να φάνε. Και εσύ έχεις κάνει και μια κουζίνα που είναι ανοιχτή. Μπορεί είναι να είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κρίνεις εκ του ασφαλούς πίσω από μια τηλεόραση ή να λες όπου κρίνει είναι τα όλα αυτά. Έλα, φά και κρίνει. Τελικά αυτή την τρέλα την έχεις πάρει από την Κέρκυρα ή από την Ιταλία? Και από τους δύο, γιατί μην ξεχνάς ότι στην Κέρκυρα ήταν Ιταλή, δεν είναι τι. Λοιπόν, από εκεί την έχω πάρει μάλλον. 50-50. Έχεις κάτι κοινό με κάποιον άλλο Κερκυραίο που είχε πει όταν ήταν μικρός με τον Σάκη Ρουβά? Ότι όταν ήσασταν μικρή, περπατούσατε ξυπόλυτη, ότι ξεκινήσατε. Γενικά στην Κέρκυρα, ναι. Πες μου μια ιστορία από αυτά τα παιδικά χρόνια, έτσι τα πιο δύσκολα, περπατούσατε ξυπόλυτη. Τι να σου πω, το ξύλο που έτρωγα από τη μάνα μου γενικά. Έτρωγες ξύλο δηλαδή? Όταν βρήκα τις μαλακίες, την πορεία της ήταν. Λοιπόν, η Στέρνα έχει μια κολόνα. Η μάνα μου έδαινε με καλώδιο εκεί για σύρμα. Μέχρι το βράδυ που έρχονταν ο πατέρας μου. Και η βλάκα ποια είναι? Ότι εγώ όλη τη μέρα δεν φώναζα. Φώναζα όταν ακούω τη μηχανή του πατέρα μου το βράδυ να έρχεται. Και κλαίγα. Θέατρο, λες. Αντέχεις αυτό το πράγμα. Φαντάσου όμως τι έκανα. Κατά πρώτον, πηγαίναμε και κάναμε ζαβολιές. Δηλαδή, πήγαμε σε σπίτι των γειτόνων, βάζαμε μπροστά, ξέρω εγώ, μπαρανόφρουδες, σάπια φρούτα, χτυπάγαμε το κουδί και φεύγαμε. Ηλικία, πες αυτό. 7-8, δεν θυμάμαι καλά. Μην ξεφύγεις την τελεία. Η πλάκα ποια είναι όμως. Μετά περάσαμε σε άλλα πράγματα. Πήγαμε και τράγαμε μέσα στις λεκάνες που πλένανε τα ρούχα. Σπήρα. Σπήρα.